Να σε ρωτήσω. Αυτά είναι τα μαλλιά σου. Ναι. Συγγνώμη, αλλά φαίνονται πως είναι περούκα. Φαίνεται. Ντράπηκα τώρα. Κοίτα, έχω αλοπικία. Και κάνω θεραπεία. Πήρα μια περούκα ίδια με τα μαλλιά μου για να... Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Καλά έκανες. Για να στηρίξεις την ψυχολογία σου. Άσε να βγει το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής και βλέπουμε. Μας είπαν ότι ο διακόπτης ήταν στο ΟΝ. Πώς βρε, Οδυσσέα μου, εμείς αυτή τη σόμπα δεν την έχουμε ανοίξει εδώ και καιρό. Κάτι τρέχει. Τι εννοείς, ότι κάποιος το έκανε. Μου περνάει από το μυαλό. Και μην με πεις καχύποπτη. Σύνδυασε το με την υπόθεση της δολοφονίας της Φωτεινής. Κάποιος μας έχει βάλει στο μάτι. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής και εγώ το σκέφτηκα. Αλλά δεν ήθελα να σε τρομάξω. Και ύστερα δεν ξέρω και ποιον υποψιαστώ. Εμένα ένα πρόσωπο μου έρχεται στο μυαλό. Η Λιάννα. Να ουρλιάζει ότι θα μας εκδικηθεί. Τολμάς και με παίρνεις τηλέφωνο. Τι θέλεις? Τα υπόλοιπα λεφτά της συμφωνίας. Ηλίθιε. Δεν πρόκειται να πάρεις μία από τα υπόλοιπα. Σου ζήτησα να τους τελειώσεις και αυτοί ζουν και βασιλεύουν. Μη με ξαναπάρεις. Τι σου ζητάνε? Και μην μου πεις κανένα ψέμα. Τα άκουσα όλα. Θέλουν τα υπόλοιπα λεφτά της συμφωνίας. Αλλά δεν πρόκειται να τους τα δώσω. Αποτύχανε. Θα είναι μεγάλο λάθος να τους δώσεις αυτά που συμφωνήσατε. Γιατί? Είναι ηλίθιοι.